Ο Β, όπως ίσως κάποιοι από εσάς ακούσατε στην προηγούμενη ομιλία, είναι ο φορέας ο τεχνολογικός, ο οποίος έχει από την αποστολή του, το 1987, από την ίδρυσή του, στις αρμόδιότητες του την κατοχήρωση της βιομηχανικής εκκλησίας στην Ελλάδα. Κύρια, όταν μιλάμε για βιομηχανική εκκλησία, εννοούμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις λεγόμενες πατέντες, τα βιομηχανικά σχέδια, το industrial design. Επίσης, έχει σαν αποστολή του την διάδοση της τεχνολογικής πληροφόρησης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την σύγχρονη οικονομία. Άλλωστε, λένε ότι η πληροφορία είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Κάποια πράγματα που θέλω λίγο να αναπτύξω συνέχεια σε σχέση με την διασύνδεση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ευρύτερα της γενετικής ιδιοκτησίας με την καινοτομία, με το ευρύτερο οικοσύστημα της καινοτομίας, αλλά και με την οικονομία, γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο, κατά πόσο μπορεί αυτή η καινοτομία να συνδεθεί με την οικονομική παραγωγή και να δημιουργήσει καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και φυσικά να αναπτύξει περισσότερο το επίπεδο της διαβίωσης και μέσα από την τεχνολογική ανάπτυξη. Θα μιλήσω αρχικά για την καινοτομία στην Ελλάδα, για τη σχέση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γενικά των εφευρέσεων, με την καινοτομία, τη διαδικασία εκκλησία σαν μοχλό ανάπτυξης και γενικότερα την εφευρετική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κάποια στοιχεία από τον οργανισμό μας. Η Ελλάδα είναι μια μέτρια καινοτόμος χώρα, σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard. Είναι μια έκθεση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους δείκτες. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, εκεί που η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό επίπεδο, είναι όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τους innovators. Αυτό φαντάζομαι δεν είναι έτσι, κάτι που προκαλεί έκπληξη. Είναι κάτι στο οποίο στηριζόμαστε στην χώρα μας και πρέπει να στηριχτούμε τώρα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να βγούμε, να δούμε λίγο την έξοδο από την κρίση. Στα κομμάτια που υστερούμε και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα είναι τη χρηματοδότηση και υποστήριξη, καθώς και την γενετική ιδιοκτησία. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε την περίοδο της ύφεσης από το 2008 περίπου και μετά οι δαπάνες, πώς εξελίχθηκαν οι δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη. Βλέπουμε μια μεγάλη πτώση τα πρώτα χρόνια, μέχρι περίπου και το 2011 και μετά μια σχετική έτσι, άνοδο και μια σταθεροποίηση. Και το 2016, που δεν έχουμε τα τελευταία νούμερα, αλλά υπήρχε μια έτσι, βελτίωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στις κατώτερες βαθμίδες των χωρών του ΩΣΑ όσον αφορά το R&D intensity, αν και υπήρξε αυτή η σχετική αύξηση το 2014-2015. Το μεγαλύτερο μέρος όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, research and development, τις δαπάνες που γίνονται, τις καταλαμβάνουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά σαν χώρα όσον αφορά τις δημοσιεύσεις, την έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό που λέγαμε, το οποίο είναι πολύ αξιόλογο. Εκεί που υστερούμε είναι στην εμπορευματοποίηση αυτής της έρευνας και πώς συνδέεται με την παραγωγή. Το δημόσιο ερευνητικό σύστημα πολλές φορές είναι σχετικά απομονωμένο από το παραγωγικό. Και είναι σε μεγάλο βαθμό είναι και θέμα κουλτούρας και αυτό προσπαθούμε και στον ΟΒΗ και με διάφορες εκδηλώσεις όπως και την σημερινή και τη συμμετοχή μας σε αυτούς τους θεσμούς, όπως το Athens Science Festival, να ενημερώσουμε περισσότερο για το πώς μπορούν οι ερευνητές και οι εφευρέτες ευρύτερα και οι designers να κατοχυρώσουν το διανοητικό τους κεφάλαιο, που είναι οι πατέντες και τα designs. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε σχετικά χαμηλό αριθμό πατεντών και υστερούμε επίσης στο business R&D, ο ιδιωτικός τομέας υποαποδίδει σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε venture capital, που είναι αρκετά χαμηλό. Μάλιστα, η περίοδος της ύφεσης δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών έμπειρων ερευνητών, οι οποίοι αποχώρησαν, οπότε δεν υπήρχε αυτή η συνέχεια που θα θέλαμε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στους άλλους χώρους που παράγουν έρευνα, αλλά και το brain drain, και την απώλεια, την διαρροή ψηλού διανοητικού δυναμικού στο εξωτερικό, ειδικά νέων ανθρώπων. Εδώ πέρα είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι γενικά έχουμε σχετικά χαμηλό, και αυτό μπορούμε να δούμε σε σύγκριση με άλλες χώρες business R&D στη χώρα μας. Η μερίδα του λέοντος καταλαμβάνεται από το δημόσιο τομέα. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας συνδέονται με την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας και συνεπώς καινοτομίας.
Οι δράσεις καινοτομίας επηρεάζουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευμέρεια. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που το έχουν δείξει αυτό. Μάλιστα, πολλοί το θεωρούν και ταυτόσιμο. Δηλαδή, όταν θέλουν να δείξουν το δυναμικό της καινοτομίας σε μια χώρα, την ποιότητα μάλλον που υπάρχει, χρησιμοποιούν τον αριθμό των πατεντών σαν πρόξη, σαν δείκτη. Αυτό γίνεται κυρίως για δύο λόγους. Το ένα είναι το μονοπωλιακό δικαίωμα που δίνει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον εφευρέτη για να το βγάλει στην αγορά. Αυτό του δίνει και ένα κίνητρο να επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη και στην παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας. Από την άλλη, υπάρχει ένα συμβόλαιο που στην ουσία ο εφευρέτης, ο οποίος κατοχυρώνει την εφεύρεσή του στα πατέντα, κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνεται να το κάνει δημόσιο. Να κάνει δημόσιο, μάλλον, την πληροφορία που βρίσκεται μέσα στην πατέντα. Και γι' αυτό και στους 18 μήνες, όπως θα σας πούνε και οι συνάδελφοι στη συνέχεια που θα αναπτύξουν περισσότερο το θέμα της κατοχύρωσης των πατεντών, πλέον όλη η πληροφορία που υπάρχει σε μια πατέντα είναι δημόσια. Οποιοδήποτε μπορεί να ανατρέξει είτε στο site του OV, είτε στο SPASNET που είναι το ευρωπαϊκό, και να βρει την πληροφορία για τις πατέντες. Μάλιστα, πολλοί ερευνητές οι οποίοι κοιτάνε μόνο ακαδημαϊκά άρθρα για να εξελίξουν την έρευνα που κάνουν, χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ήδη προϋπάρχουσης έρευνας. Οπότε, αυτό που συνιστούμε είναι να κοιτάτε και τις πατέντες, ειδικά αυτή που ενδιαφέρεστε σε μια πιο πρακτική εφαρμογή της έρευνάς σας. Λίγα νούμερα τώρα όσον αφορά την συμβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομία. Αυτά είναι από μια πρόσφατη μελέτη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Οι βιομηχανίες διανοητικής ιδιοκτησίας που αποτελούν περίπου το 31% των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, παράγουν περίπου 5,73 ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλουν άμεσα στο 28% της απασχόλησης. Αυτό το νούμερο είναι χαμηλότερο για την Ελλάδα, είναι στο 26%. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο δυναμικό όσον αφορά το κομμάτι αυτό και είμαστε σε αυξητική πορεία. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση 5% από την τελευταία μελέτη που είχε γίνει το 2011. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο ΑΕΠ, αυτή είναι το 42% και για την Ελλάδα είναι στο 40%. Επίσης, στις βιομηχανίες εντάσσεως γενικής ιδιοκτησίας υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα εδώ πέρα μετριέται με το πρόξι, ας πούμε, του μισθού. Δηλαδή, οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε βιομηχανίες εντάσσεως γενικής ιδιοκτησίας είναι περίπου πάνω από 230 ευρώ πάνω από τις βιομηχανίες που δεν είναι εντάσσεως γενικής ιδιοκτησίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 93% και το 85% των εισαγωγών, πάλι καλύπτονται από βιομηχανίες εντάσσεως γενικής ιδιοκτησίας. Και όσον αφορά τώρα μια υποκατηγορία της γενικής ιδιοκτησίας, που είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι πατέντες λεγόμενες, η συμμετοχή όσον αφορά την απασχόληση είναι 10% και 15% στο ΑΕΠ. Ενώ η παραγωγικότητα είναι περίπου 70% παραπάνω. Αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκριση με κάποια αντίστοιχα νούμερα για την Ελλάδα. Εδώ πέρα βλέπουμε όλες τις κατηγορίες διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, είναι το λεγόμενο copyright, όπου είναι ο ΟΠΗ, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, υπεύθυνος, καθώς και οι γεωγραφικές συνδείξεις και τις φοιτικές ποικιλίες. Η Ελλάδα, όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πατέντες, βρίσκεται περίπου στο 7% τόσο για τη συμμετοχή στην απασχόληση όσο και στο ΑΕΠ. Ενώ τα αντίστοιχα νούμερα που είδαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 10% και 15% αντίστοιχα. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ πέρα πάλι ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο μπορεί να καλυφθεί, αν και εμείς κάνουμε τις κατάλληλες στοχευμένες κινήσεις, τόσο η πολιτεία όσο και οι διάφοροι θεσμοί που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο ΒΙ και φυσικά και οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν business R&D. Όσον αφορά τα βιομηχανικά σχέδια, που ήταν το θέμα του προηγούμενου workshop, βλέπουμε και εδώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 10% περίπου, 9,7% συμβολή στην απασχόληση και 8% στο ΑΕΠ. Και δεν θα πρέπει λίγο να απαξιώσουμε, να μην δώσουμε και τη σημασία που χρειάζεται όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις φυτικές ποικιλίες, που είναι χαμηλά τα νούμερα, αλλά η Ελλάδα καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, αυτού του χώρου ευρωπαϊκά. Μάλιστα, είμαστε μέσα στις πρώτες 6 χώρες όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οι γεωγραφικές ενδείξεις, καταλαβαίνετε, είναι τα λεγόμενα POP, η προστασία ονομασίας προέλευσης, το Ελιές Καλαμών, ας δώσω ένα παράδειγμα. Και μάλιστα καλύπτουν και το 5,7% του συνόλου των τροφίμων και ποτών, μάλλον τις πωλήσεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι στο 9,5%. Όσον αφορά τις καταθέσεις βιομηχανικών, τις καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, είχαμε μια πτώση από την αρχή της κρίσης, μια πτώση της τάξης του 25% μέχρι το 15%, αλλά βλέπουμε ότι το 2016 είχαμε μια άνοδο γύρω στο 12% και αυτό είναι πολύ έτσι, ευνοϊκό και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας, φυσικά, και τις κατάλληλες ενέργειες που είπα πρέπει να κάνουν και οι θεσμικοί φορείς για να τονώσουν αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τα βιομηχανικά σχέδια, η πτώση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ήταν γύρω στο 40%. Πάλι έχουμε μια αύξηση τον τελευταίο χρόνο, μάλλον από το 2014 ήδη. Και ελπίζουμε και αυτή να συνεχιστεί. Εδώ βλέπουμε τα top 5 τεχνολογικά πεδία της τελευταίας δεκαετίας. Η ιατρική τεχνολογία, και δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι πάντα το νούμερο ένα και έχει διατηρηθεί σε πολύ ψηλές θέσεις. Πολύ ψηλά είναι ακόμα επίσης τα μηχανολογικά, οι μηχανολογικές εφευρέσεις, καθώς και θέρμανση και κλιματισμός. Η οικοδομή και οι κατασκευές έχουν μια μείωση τα τελευταία χρόνια. Συνδέεται και αυτό με τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται σε κρίση. Αυτά που βλέπετε πολλές φορές πάνε μαζί, τόσο η καινοτομία παράγεται, όσο και η οικονομία. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι και αυτό σχετικά ψηλά. Η γεωργία διατηρείται σε σταθερές θέσεις, ενώ είχαμε μια αύξηση όσον αφορά τα τρόφιμα και την επεξεργασία τροφίμων. Και οι υπολογιστές από το 12 περίπου και μετά έχουν μπει 11, 12 και μετά και αυτοί στα top 5 τεχνολογικά πεδία που δεν ήταν στο παρελθόν. Να αναφέρω μάλιστα εδώ ότι στη συνέχεια του χρόνου θα κάνουμε ένα συνέδριο μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό που λέμε Climate Change Mitigation Technologies. Είναι νομίζω ένας τομέας που μπορούμε σαν χώρα και λόγω της αιωλικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας να κάνουμε περισσότερα και το βλέπουμε ότι έχουμε πολύ αξιόλογες εφευρέσεις από αυτόν τον κλάδο. Κάποια παραδείγματα έτσι, σε μεγαλύτερη ανάλυση εφευρέσεων. Στα top 10 εφευρέσεις της τελευταίας δεκαετίας, παρασκευάσματα για ιατρική ή οδοντιατρική, πάλι επεξεργασία τροφίμων, κτηνοτροφία, έχουμε διάφορα. Να μην σας κουράσω περισσότερο με αυτά. Να πω ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει η κύρια η Αττική, με 66% των καταθέσεων την τελευταία δεκαετία. Άλλοι νομοί που ακολουθούν είναι της Θεσσαλονίκης, με 16%, μετά για Χαΐα, Ηράκλειο, Λάρισα, Μαγνησία. Εδώ βλέπουμε και μια σύγκριση της περίοδου 2000-2008 με 2009-2016. Είχαμε μια πτώση στην Αττική και μια μικρή άνοδο στη Μακεδονία-Θράκη, ενώ στις άλλες περιφέρειες κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα. Συμμετέχουμε σε μια σειρά από συνέδρια. Αναπτύσσουμε κάποιες συνεργασίες με φορείς όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, βιοτεχνικά επιμελητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε με το Δίκτυο Πράξη και τον Price Europe Network Ελλάς. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά το κομμάτι της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο VIA αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών, που έχει 38 χώρες μέλη. Οπότε εκπροσωπούμε την Ελλάδα τόσο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών όσο και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Και όλες αυτές οι δράσεις που κάνουμε εκεί κατά κάποιο τρόπο στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας, που μέσα από αυτή θα ενισχυθεί και η καινοτομία. Άλλωστε, αυτό που είπαμε είναι ότι χρειάζεται να καταλάβουν σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν τη γνώση στα πανεπιστήμια, ότι μέσα από αυτή τη γνώση μπορούν να κερδίσουν και να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και οι ίδιοι θα έχουν ένα όφελος. Θα ήθελα εδώ λίγο να πω ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη γνώση, δηλαδή η γνώση δεν έχει μια αυταξία από μόνη της, αλλά όσον αφορά την πατέντα, η πατέντα πρέπει να βγαίνει στην αγορά. Δεν έχει κάποιο νόημα να κατοχυρώσει κάποιος μια πατέντα, απλά για να πει ότι έκανα 2 ή 3 πατέντες. Εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι στο οποίο χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και από την πολιτεία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε αξιόλογες εφευρέσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να βγουν στην αγορά, γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι επενδυτές οι οποίοι να τις πάρουν και να τις αναδείξουν. Βεβαίως, βεβαίως.
Οπότε εδώ πέρα προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Θα αναφέρω ίσως κάποια από αυτά τώρα. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να υπάρχει και υπάρχει ήδη μια πρόταση δική μας και στην πολιτεία γι' αυτό, ένα συντονισμός των διάφορων φορέων της διανοητικής ιδιοκτησίας, γιατί όπως ανέφερα νωρίτερα τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright, είναι στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εμείς, ο ΟΒΗ, έχουμε τις πατέντες και τα βιομηχανικά σχέδια και αποπτευόμαστε από το Υπουργείο Οικονομίας. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που είναι και αυτή στο Υπουργείο Οικονομίας. Και οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι καλό να υπάρχει ένα συντονισμός αυτών των φορέων. Μετά είχε οργανισμός παλιότερα τις περιφερειακές βιβλιοθήκες, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε κάποια νέα, να μπορέσουμε να γίνει η επανεκκίνηση σε αυτές, τουλάχιστον στις τρεις πόλεις, και στη συνέχεια να έχουμε και παρουσία και σε άλλες περιφέρειες της χώρας και σε άλλα κύρια στα εκπαιδευτικά του ιδρύματα, τα μεγάλα. Τα λεγόμενα ΚΕΠ διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει ένα σχεδιασμό για τη σύσταση μιας Ακαδημίας διανοητικής ιδιοκτησίας, που θα βάλει κατά την ομπρέλα της όλες αυτές τις δράσεις που κάνει ο οργανισμός, τις εκπαιδεύσεις και τα σεμινάρια, και με ενδεχόμενη πιστοποίηση κιόλας. Τα βραβεία εφευρετών πάλι είχαμε στο παρελθόν και σταμάτησαν την περίοδο της κρίσης, και θέλουμε τώρα που οικονομικά υπάρχει η δυνατότητα όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας να το ενισχύσουμε και αυτό, για να δώσουμε και κίνητρα στους νέους εφευρέτες αλλά και στους designers. Και η ηλεκτρονικοποίηση φυσικά των διαδικασιών, της κατάθεσης. Υπάρχει πλέον ηλεκτρονική κατάθεση βιομηχανικού design και ευελπιστούμε σύντομα να υπάρχει και ηλεκτρονική κατάθεση πατέντας. Να πω φυσικά ότι υπάρχουν και δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά την ανάπτυξη διανοητικής ιδιοκτησίας και την προστασία της. Τα δύο από τα τέσσερα νέα ΕΣΠΑ του 2016 περιλαμβάνανε χρηματοδότηση και για προετοιμασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Προετοιμασία και προστασία. Επίσης, υπάρχει το καλό παράδειγμα του IP Marketplace, το έχει κάνει το Δανέζικο Γραφείο, που εκεί πέρα δίνει τη δυνατότητα οι εφευρέτες και οι designers να βάλουν τα σχέδιά τους και τις εφευρέσεις τους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σύστημα eBay, μια ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπολισίας πατεντών και βιομηχανικών σχεδίων. Και επίσης δουλεύουμε το evidence base, να καταλάβουμε λίγο πολύ από τα στατιστικά μας στοιχεία ποιοι είναι οι φορείς που παράγουν τη γνώση και τη διανοητική ιδιοκτησία στην Ελλάδα, αν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν είναι πανεπιστήμια, αν είναι ιδιώτες. Οπότε κάποια από τα στοιχεία που σας παρουσίασα είναι από αυτό το evidence base που αναπτύσσουμε, σε συνέχεια φυσικά όλη τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι τόσα χρόνια. Και υπάρχουν και φυσικά κάποια κίνητρα για φορά απαλλαγή στο νόμο του 10, τον 3842. Εδώ πέρα εξετάζουμε πάλι με τους αρμόδιους φορείς από την πολιτεία και κάποιες άλλες ενισχύσεις που μπορούν να υπάρξουν. Να σας ευχαριστήσω. Ναι, τα κουπόνια. Λοιπόν, τα κουπόνια είναι μια πρόταση που έχουμε κάνει στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Δεν έχουμε ακόμα πάρει μια απάντηση. Είναι στην ουσία κουπόνια που θα μπορούν να έχουν οι εφευρέτες, κυρίως από συγκεκριμένες κατηγορίες, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική ενίσχυση όσον αφορά το κόστος της κατάθεσης και της ανανέωσης των πατεντών. Μέσα στην πρόταση αυτή είχαμε μάλιστα βάλει την δυνατότητα αυτή η ενίσχυση να καλύπτει και την συνέχεια της προστασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών. Γιατί άλλωστε εκεί πέρα ίσως γνωρίζετε ότι είναι το μεγάλο κόστος. Η πρώτη κατάθεση στον οργανισμό, ο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δεν είναι πολύ ακριβή. Είναι 50 ευρώ η κατάθεση και 300 ευρώ η έκθεση έρευνας, δηλαδή 350 ευρώ. Και τα πρώτα τρία χρόνια είναι σχεδόν είναι δωρεάν η ανανέωση, μετά αρχίζει να αυξάνεται. Αλλά το μεγάλο κόστος είναι κύριο όταν πηγαίνει κάποιος να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε τόσο για την προετοιμασία όσο και για την προστασία ξεπερνάμε τις 2.000 και φτάνουμε και πολύ παραπάνω. 2.000 ευρώ. Οπότε αυτή ήταν η πρόταση. Ευελπιστούμε και εκεί πέρα να έχουμε κάποια απάντηση έτσι θετική να μπορούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Λοιπόν, αν κάποιος που έχει κατοχυρώσει, έχει κάνει την αίτηση στον ΟΒΗ για μία πατέντα. Ναι, ναι. Πάει και δείξει σε κάποια επιχειρηματία που ενδιαφέρεται. Αλλά ο επιχειρηματίας μπορεί, λέω τώρα υποθετικά έτσι για να γνωρίζετε, μπορεί να έχει δυνατότητα. Αφού μάθει λοιπόν για το προϊόν και το εμπόριο, που δεν υπάρχει πουθενά, πάει και το κατασκευάσει έξω. Και δεν απαντήσει στον μέσα από αυτόν που το έχει δείξει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
είναι η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, η οποία συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, είναι κάποιοι συνάδελφοι εδώ πέρα, θα μπορούσαν και μετά στη συνέχεια να μιλήσετε μαζί τους. Δεν υπάρχουν φοβρές πλέον, δεν υπάρχουν φοβρές, ναι. Μήπως ο ΒΥ, μήπως σκέφτεται να έχετε μία ίση συνεργασία με τις επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα και ας πούμε αν υπάρχουν οι επιχειρήσεις που έχουν εδώ στην Ελλάδα να έχουν και επιχειρηματίες μία συνεργασία με τον ΒΥ ώστε να υπάρχει, να βρίσκουν και αυτοί νέα προϊόντα γιατί στρέφονται στα νέα προϊόντα των ξένων αγορών που παίρνουν στην Ελλάδα. Και γιατί να μην στραφούν σε νέους κομπλέτς, μπορεί να έχουν κάτι παρόμοιο και καλύτερο προϊόν. Ναι. Υπάρχει και σίγουρα πρέπει να κάνουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Εμείς ήδη συνεργαζόμαστε και με το ΕΒΑ και με το ΓΕΣΕΒΕ έχουμε συνεργασία και πλαίσια συνεργασίας. Έχουμε κάνει πολλές φορές παρουσιάσεις. Οι συνάδελφοι εκλεκτοί έχουν πάει αρκετές φορές και κάνουν αντίστοιχες ενημερώσεις όπως οι σημερινές. Μπορούμε να δούμε και ίσως και ένα πλαίσιο διαφορετικής συνεργασίας, αλλά καταλαβαίνετε επειδή εμείς ακριβώς εξετάζουμε και οι πατέρες δεν μπορούμε να τους πούμε πώς θα τις γράψουμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να παρέχουμε την πληροφόρηση που χρειάζονται. Σίγουρα μπορούμε να γίνουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Το IP Marketplace θα είναι μια βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Και, ναι. Στην Ελλάδα σε επιχειρηματίες δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος μιας ιδέας ή μιας υπέβρεσης. Ναι, ισχύει αυτό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν είναι δικιά μας μετά. Αυτό. Όμως δεν μπορώ να το καταλάβω ότι ανοίξει σε κάποιον άλλο και δεν μπορώ να το κάνω. Και δεν θα μιλήσω. Ωραία. Και επειδή συνεργάζομαι καθημερινά με εφευρέτες, καταλαβαίνω είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνώ ότι η θεραπεία είναι η δικαστική οδός και δεν υπάρχει κάποια σε περίπτωση εκλοπήσεως ουσιαστικά της ιδέας, αλλά συστήνω την υπογραφή σε διαπραγματευτικό ουσιαστικό στάδιο όταν πηγαίνει σε επιχειρήσεις συμφωνητικών εμπιστευτικότητας, τα λεγόμενα CDA, στα οποία κατά πόρο είναι μια όχι θερμοδεδομένη, είναι μια εθνική πρακτική ηθισμένη στο εξωτερικό, η οποία φυσικά τον κακόπιστο επιχειρηματία που θα κλέψει δεν τον αποτρέπει, είναι όμως ένα ανάγκη, είναι μια πρώτη που δείχνει μια σοβαρότητα από μέρος του ερευνητικού, όχι φυσικά να καλώπιστα τα πάντα από τα ερευνητικά, μακριά από μια κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή οι ερευνητέ συνήθω έχουν και μια φρεσκάδα και μια, έτσι, έναν αυθορμητισμό, α πούμε, μεταδεδόμενο, αυτό ο επιχειρηματία και επιμένω ότι μπορεί να μην το κάνει καν κακόπιστα και κακοπροαίρετα καταρχήν, μπορεί να πει δηλαδή ωραία ιδέα, την άλλαξα λίγο, άρα δεν είναι η ιδέα που θα κινούνται ο άλλο. Δεν παίζει και αυτό το σενάριο. Για αυτέ τι περιπτώσει, πάντα συστήνω εγώ προσωπικά σε αυτά τα. Στη διαπραγμάτευση ουσιαστικά την κατάρτιση ενός συμβόλου στο δικό μας. Συμφωνούμε και είχατε μες στο σελίδα πριν του ΟΒΗ ανοιχτή, είναι www.obi.gr. Μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε και φυσικά έχουμε και One Stop Shop που μπορείτε να απευθύνεστε και οι συνάδελφοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστώ πολύ.